μέλη της αντιφασιστικής πρωτοβουλίας Καβάλας με την εκπρόσωπό τους, δικηγόρο Ευγενία Παπαναστασίου, ζήτησαν από τη Δήμαρχο Καβάλας την φιλοξενία δεκάδων μεταναστών στα κενά δημοτικά κτίρια. Από την πλευρά της, η Δήμαρχος αρχικά τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ήδη οι Δήμοι και έπειτα πρότεινε από την πλευρά τους οι μετανάστες αυτοί που θα φιλοξενηθούν στο Δήμο, ο οποίος θα τους παρέχει στέγη και τροφή, να εργαστούν ώστε να καλύψουν ανάγκες του Δήμου. Εν ώψη αυτής της ανακοίνωσης, η οποία έγινε από τις κοινές ανακοίνωσης των Δημάρχων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λοιπόν είμαστε εδώ, η οποία αφορά την παρένεση της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Χριστοδουλοπούλου, για την συμμετοχή των ΟΤΑ και κυρίως όλων των Δημάρχων για την παραχώρηση χώρων, σύμφωνα με τους οποίους θα παραχωρηθούν χώροι για να λυθούν, να αποσυμφορηθούν νησιά και περιοχές οι οποίες μαστίζονται αυτή τη στιγμή από μετανάστες και πρόσφυγες. Ήδη κάποιοι δήμαρχοι της Νότιας Ελλάδας έχουν εκφραστεί θετικά, κάποιοι έχουν εκφραστεί αρνητικά. Η αντιφασιστική πρωτοβουλία Καβάλας θα παρακαλούσε να αποστασιοποιηθείτε για να πάρετε συγκεκριμένη θέση επί του θέματος, πέραν του ότι είναι γνωστό ότι ο Δήμος Καβάλας έχει έναν ικανό αριθμό ακινήτων, τα οποία θα μπορούσαν να προσφερθούν και να μην μείνετε στο θέμα το πώς και με ποια μέσα και με τι οικονομικό κόστος θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αυτοί οι χώροι για να δεχτούν μετανάστες και να αποσυμφορηθούν συγκεκριμένες περιοχές που αυτή τη στιγμή είναι βεβαρημένες. Να θυμηθούμε ότι πριν τουλάχιστον 15 μέρες η Γάβδος, ένα κρητικό νησί στη Νότια Κρήτη, μόλις 80 κατοίκων σε περιοχή που δεν είναι τουριστική περίοδος, αγκάλιασε πάνω από 300 μετανάστες και τους έβαλε μέσα στα σπίτια τους. Αυτό το θέμα, το ξενοφοβικό και ιδίως το φασιστικό και ρατσιστικό, το οποίο αναπτύσσεται, διότι τάχα μου και έτσι οι μετανάστες είναι αυτοί οι οποίοι θα κλονίσουν, όπως λέει η κοινή ανακοίνωση των Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την ισορροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ των συμπολιτών, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Πρέπει να σας πω ότι αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση μας κάνουν όλους να ανατριχιάζουν. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα για να το σηκώσει ένας δήμαρχος μόνος του και να ξέρετε ότι εγώ βαθιά πίσω στο μυαλό μου θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους. Θα είναι όμως μία απόφαση που θα την πάρει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί και θα αφήσω τους Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν ελεύθερα. Ελεύθερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στρίμωγμα των οικονομικών όλων των Δήμων. Είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία καθίσταται αναδρομικά μάλιστα υποχρεωτική η μεταφορά των διαθέσιμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος, μένουν οι Δήμοι γυμνοί από χρήματα. Επειδή σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε ούτε αυτά τα νούμερα των εργαζομένων να προσλάβουμε. Εδώ καθόμασταν και μαλώναμε πριν πόσους θα πάρουμε, ποιος θα τους δει, ποιος θα τους επιλέξει και πώς θα τους πληρώσουμε. Εγώ θα έλεγα και θα το πρότεινα και δεν ξέρω να το σκεφτείτε κι εσείς. Να δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι για το Δήμο Καβάλας. Δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν ανήμποροι. Νέοι άνθρωποι. Γεμάτη ζωή και γεμάτη αγωνία για την επιβίωση. Νομίζω ότι θα είναι και πιο σωστό για να μην θεωρηθεί φιλανθρωπία το ψωμί που θα τους παρέχουμε, δεν ξέρω με ποιους τρόπους θα το παρέχουμε.